Ο αντιδήμαρχος ήταν αρκετά σαφής και νομίζω ότι έδωσε πάρα πολλέ εξηγήσει για το τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε. Το οποίο είναι στην ουσία ένα σχέδιο ανάγνωση του κόρ σύμφωνα με του στόχου βέλτιστη τη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και ταυτοχρόνω τη διαφύλαξή του από την υποβάθμιση και την ίσω τη αποδοτικότητά του. Αυτό το σχέδιο λοιπόν αποτελεί την εξειδίκευση και το μέσο εφαρμογή των πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού γενικού και ειδικών και ιδίως του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αριφόρου Ανάπτυξη τη Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, με βάση τι αρχέ τη βιώσιμη ανάπτυξη και τι τοπικέ ανάγκε και καταλληλότητε. Με αυτέ τι αρχέ λοιπόν αυτό το σχέδιο, τι κάνει, καθορίζει τα μεγέθη τη σχετική ανάπτυξη σε όλη την έκθεση τη Δημοτική Ενότητα. Προσδιορίζει τι περιοχέ ειδική προστασία, οι οποίε δεν πρόκειται να πολιοδομηθούν. Υποδεικνύει ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων και τέλος δίνει κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των ελκυστικών υποδοχέων. Η δομή της μελέτης, γιατί η δομή της πήρε ότι το αντιδήμαρχος αρκετά πράγματα, επομένως αυτή τη στιγμή είμαστε στο πρώτο στάδιο, το οποίο στην ουσία είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης που περιλαμβάνει τη διάγνωση των προβλημάτων προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση της καταρχήν πρότασης ή διαδραπτικών προτάσεων, είτε από τις προϊγραφές. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται λεπτομερέστερη επεξεργασία του ΣΟΑ με βάση την προκριθήσα πρόταση από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Πρώτο κεφάλαιο, χωροταξική θεώρηση της Δημοτικής Ενότητας. Θέσεις και σχέσεις της Δημοτικής Ενότητας με το ευρύτερο περιβάλλον της. Εδώ τώρα βάζουμε ορισμένα στοιχεία για να μπορέσουμε να βάλουμε το πλαίσιο με το οποίο θα προχωρήσει η μελέτη. Από την υπερκείμενη νομοθεσία στα χειρολογούμενα στοιχεία που αφορούν τη μελέτη του ΣΟΑΤ της Δημοτικής Ενότητας Μύθινας. Το γενικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού και αριθμού ανάπτυξη για τη χώρα για το πολυπολικό αναπτυξιακό σύνολο ανήσων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου καθορίζει ότι οργανώνεται ως αυτόνομη χωρική αναπτυξιακή ενότητα στην οποία επιδιώκεται η δημιουργία ενός πλέγματος οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας μεταξύ τους, με κύριο προσανατολισμό τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αξιοποιώντας παράλληλα και άλλες δραστηριότητες, στις οποίες το κάθε νησί ξεχωριστά διαθέτει συντηρητικό πλεονέκτημα, όπως παράδειγμα η μικρή μεταποιητική δραστηριότητα που συνδέεται με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, οι αναπτυξιακές μορφές τουρισμού και άλλα. Η διακριμένη αναλαμβάνεται για την άρση της απομόνωσης των νησιών του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου με την ανάπτυξη των συνδέσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κύριους πόλους του ιδιωτικού χώρου και της Κρήτης. Εδώ είναι οι διασυνδέσεις από το περιφερειακό πλαίσιο, είναι οι διασυνδέσεις, οι οποίες επίσης φαίνονται καλά σε σχέση με την Αθήνα, η οποία είναι το κέντρο, η Μητρόπολη και τη Θεσσαλονίκη. Και τις διασυνδέσεις μεταξύ τους δεν είναι σύμφωνα με το εθνικό χωροταξικό, αλλά δεν είναι. Είναι με γραμμές, αλλά το πόσο σοβαρές είναι αυτές οι διασυνδέσεις και το τι ουσία έχουν στο τέλος είναι μια άλλη ιστορία. Αυτές εδώ είναι οι γραμμικές συνδέσεις μεταξύ των περιοχών. Άλλα υπερκείμενα στρατηγικά και ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αριθμών ανάπτυξης. Έχουμε το ειδικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η Δημοτική Ενότητα Μύθινος, καθώς και ολόκληρη η Λέσβο, κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές Β και ειδικά στις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και αναρρεπτικών μορφών τουρισμού. Η Λέσβο συνολικά ανήκει στην ομάδα 2 της κατηγορίας νησιά και παράκτιες περιοχές, δηλαδή μεταξύ των νησιών που αναπτύσσονται τουριστικά όπου έφεση πρέπει να δοθεί. Πρώτα, στην αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων. Δεύτερον, στον έλεγχο των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης. Και τρίτον, στην αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησης τους από τον τουρισμό. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση των πηγών των ΑΠΕ πρέπει να λάβει χώρα σε όλη την επικράτεια ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις δυνατότητες κάθε περιοχή. Ειδικότερα για τα νησιά, λέει, να γίνει με κανόνες και αρχές που σέβονται το περιβάλλον, το χαρακτήρα και τη θέλουσα ικανότητά τους. Καθορίζει όμως παράλληλα ότι τα γενικά πολιτιστικά σχέδια και τα ΣΟΑ
λέω να φέρει. Η βιομηχανία δεν θα έχει κεντρικό ρόλο στο πρότυπο αυτό, αλλά κατά περιοχές της παρουσίας μπορεί να αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Μία παράμετρο του ζητήματος είναι η νησιωτικότητα της πολιτικής ενότητας, αλλά και η διαφορετική ταξινογέννηση της Κρήτης ως προς τα άλλα νησιά. Η διατήρηση κάποιας βιομηχανικής δραστηριότητας στο εθνικό υποχώρο μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου που συνεπάγει την υπερβολική εξάρτηση από έναν τομέα όπως ο τουρισμός. Οι κύριες προοπτικές στην περιφέρεια αφορούν στη μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων καθώς και σε ορισμένα προϊόντα εξυπηρέτησης της τοπικής αγοράς. Το νομικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος και τοπίου περιλαμβάνει όχι μόνο νόμους και προεδρικά διατάγματα δημιουργημένους από την ελληνική πολιτεία, όπως ο νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3927 περί διατήρησης της βιοποικιλότητας, ο νόμος που αφορά στο πολυταξικό σχεδιασμό και η φόρο ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, και ο νόμος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αλλά σε εκτός από αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους νόμους, περιλαμβάνει και κυρωμένες ευρωπαϊκές συμβάσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το τοπίο 2000, ή οι διεθνείς συνθήκες, όπως η Συνθήκη της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Περνάμε τώρα στη θέση και το ρόλο της Δημοτικής Ενότητας η θέση και ρόλος της Δημοτικής Ενότητας στο νησί και το ευρύτερο περιβάλλον. Είναι η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό Δημοτική Ενότητα του νησιού. Η έκταση της είναι τα 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 4 κοινότητες με 6 οριοθετημένους πληθυσμούς και συνολικό μόνιμο πληθυσμό 2.255 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξης του 5% τα τελευταία δεκαετία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τριάζουμε είναι 4,4%. Εντάξει, δεν τειράζει, προχωράμε. Το νησί χαρακτηρίζεται από δική περιφερειακότητα, αποκομμένο από το κεντρικό άξονα ανάπτυξης του υπηρετικού κορμού της χώρας και ως απομακρυσμένη περιοχή στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σημείο, να το θυμόμαστε και στην πορεία της συζήτησης. Η Δημοτική Ενότητα μέσα στο νησί κατέχει θέση περιφερειακή και απομακρυσμένη από το πρωτεύον αστικό κέντρο. Ρόλο σημαντικό στο τουριστικό τομέα, σαν ισχυρό πόλο έλξη διεθνούς ακτινοβολίας. Χαρακτηρίζεται από αλληλοεξαρτήσεις και διασυνδέσεις στα επίπεδα οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής, όπως στους τομείς εκπαίδευσης και υγείας, οι ανατολικοί οικισμοί συνδέονται με τον Αδαμάδο και η δυτική με την Πέτρα. Ειδικά ο οικισμός της Μύθινας ανήκει στο τουριστικό δίπολο Πέτρας Μύθινας και έχει μερικές διασυνδέσεις στο ίδιο δίπολο. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Δημοτικής Ενότητας. Δημογραφικά χαρακτηριστικά, οικονομικές δραστηριότητες, απασχόληση, αναπτυξιακές δυνατότητες και σχετικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Εδώ έχουμε ένα πίνακα με τα πληθυσμιακά μεγέθη από το 1961 των δημοτικών διαμερικών τοπικών των οικισμών τέλος πάντων της Δημοτικής Ενότητας από το Κομματιό. Και είναι από το 1961 μέχρι και σήμερα το 2011. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και τα νούμερα είναι, αν μπορείτε να τα δείτε, είναι φανερά. Στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας, λοιπόν, είχαμε το 1961 3.316 άτομα και το 2011 έχουμε 2.255. Αυτό στο τέμα είναι μία μείωση του 5,05% σε σχέση με το 2001. Δηλαδή, ανάμεσα στο 2001 και στο 2011 έχουμε μία μείωση. Το είπαμε και προηγουμένως αυτό. Κατά τα πληθυσμιακά μεγέθη μας λένε ορισμένα πράγματα που θέλουμε κάθε φορά να δούμε. Αυτό λοιπόν που φαίνεται από αυτό είναι το πίνακα
δυναμισμό στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, τονών οικονομικά και δημογραφικά, ενώ δίπλα της οι αγροτικοί οικισμοί συρρυκνώνονταν ανησυχητικά. Τα βλέπετε, δεν μιλάμε μόνο τους, προχωράμε. Τα επίπεδα εκπαίδευσης. Το μπλε που βλέπουμε εδώ, το πολύ, είναι η απόφυτη δημοτικού. Όμως, μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία δεκαετία το επίπεδο εκπαίδευσης έχει φτάσει βελτίωση, αλλά αυτό το οποίο είναι λίγο έτσι, να το σκεφτούμε, είναι ότι όλοι οι απασχολούμενοι στην αγροτική παραγωγή διαθέτουν μόνο πρακτική εμπειρία και όχι δικές του σπουδές. Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων απασχολείται στο πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στις υπηρεσίες εστίασης καταλήμματος, λιανικό και χοντρικό εμπόριο. Κατά δεύτερο απασχολείται στο πρωτογενή τομέα. Λιγότεροι είναι αυτοί που απασχολούνται στην πρωτογενή και στις κατασκευές και αρκετοί συνδυάζουν την απασχόληση στο πρωτογενή τομέα το χειμώνα και στο πρωτογενή το καλοκαίρι. Τουρισμός και λαοκαλλιέργεια. Ο πρωτογενής τομέας. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα για τους κατοίκους των ανατολικών οικισμών της κοινωνικής ενότητας. Γεωργία. Επικρατεί η ελαιοκαλλιέργεια σε βαθμό μονοκαλλιέργεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελαιών καλύπτει τα εδάφη της ανατολικής περιοχής της δημοτικής ενότητας. Δύο ελαιοκτηρία επεξεργάζονται τον ελαιόκακο. Ένα στο ανατολικό άκρο της δημοτικής ενότητας διοικησίας αγροτικού συνεταιρισμού Σκανδιάς, Ρεπετίμνου, και το άλλο στο δυτικό άκρο ιδιοκτησίας αγροτικού συνεταιρισμού Μύθινας. Διαφορετικά χαρακτηριστικά της γεωργίας στη δημοτική ενότητα. Η πολύ μεγάλη σημασία της ελαιοκαλλιέργειας με συνέπεια το εισόδημα μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού να καθορίζεται από τη διακύμανση των τιμών ενός προϊόντος, το οποίο δεν συσκευάζεται αλλά διατίθεται χήμα. Το πολύ μεγάλο ειδικό βάρος των μόνιμων καλλιεργειών που δημιουργεί αναλαστικότητες και λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγική αναδιάρθρωση. Την οτροφία. Η μεγάλη έκταση των βοστοτόπων εντοπίζεται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας. Κυρίαρχη είναι η τροφή αγροπροβάτων, υπολογίζουμε ένα πληθυσμό γύρω στους 23.000, η οποία έχει κυρίως τη μερική μορφή και λιγότερο σταυρισμένη. Σε μικρότερο βαθμό εκτρέφεται και βοήθεια. Η μερισσοκομεία αποτελεί κλάδο που παρουσιάζει εξαιρετικές τάσεις. Έχουμε μια αύξηση των κυψελαίων ανάμεσα από το 1991 και το 2001, μια αύξηση της τάξης του 51,8%. Αλληλεία. Αποτελεί σημαντικό κλάδο για την περιοχή που διαθέτει δύο ελιστικά καταφύγια. Στι Κάρε καμιά για 18 σκάφη και στη Μύθινα για 17 σκάφη. Το μεγαλύτερο μέρο τη παραγωγή διαθέτει στην Μυτιλίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Δευτερογενή τομέα. Ο δευτερογενή τομέα λειτουργεί συμπληρωματικά στηρίζοντα τι δραστηριότητε του τουρισμού και του αγροτικού χώρου και διαρθρώνεται κυρίω στου κλάδου τη μεταποίηση και τι κατασκευέ. Παραγωγή ενέργειας. Βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το 2017 η άδεια για το έργο βαθιές γεωθερμικές γεωτρήσεις στην περιοχή Στύψης και Αριέμου, νης του Ρέστου, της ΔΕΗ Ανανεώσιμης ΑΕΠ. Τριτογενής τομέας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους ιδίους ξενοδοχειακές μονάδες με δυναμικότητα 1.670 πλήνες, και 76 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων δυναμικότητας 1.006 κλινών. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες δημοτικού τουρισμού, δάσκαλοι γιόγκα, οδηγοί πεζοπορίας, δημοτικές διαδρομές με γαϊδουράκια κτλ. Εστιατόρια μπαρ, 130 επιχειρήσεις εστίασης για το μόνιμο Ιταλού Βαφιού και Στάδας Καμιάς. Στο εμπόριο, 200 επιχειρήσεις γενικού και φορτικού εμπορίου, και η εξυπηρέτηση αυτού του τομέα, να τονίσουμε πάλι, συγκληρώνεται και από καταστήματα της γειτονικής πέτρας. Τάσεις προβλήματα, απασχόληση, ενεργεία. Εδώ αυτοί οι πίνακες έχουν μας λένε ότι στο λειτουργενή τομέα απασχολείται το σχεδόν ο μισός πληθυσμός, το 48,3. Και στο πρωτογενή τομέα με ένα ποσοστό 33%, δηλαδή η αναλογία ανάμεσα στο τριτογενή και στο πρωτογενή τομέα είναι σε βάρος του τριτογενή τομέα.
ευχαριστώ για το να μην τον απασχολούν τον νόμο. Έχουμε αυτή τη στιγμή άνεργους 3%. 3% άνεργους. Ναι, το 32% που είναι οι απασχολούμενοι, τουλάχιστον με στοιχεία ψηφία. Τώρα τι γίνεται σήμερα, μια άλλη ιστορία. Και το 32% ενώ το 53% είναι μη ενεργά, μη οικονομικά ενεργή. Που είναι κάτω των 10 ετών και μη οικονομικά ενεργή πάνω από 10 ετών, σημαίνει ότι έχουμε ένα ποσοστό σχεδόν 70% στα 5%, το οποίο τρέφεται από ένα 32% πληθυσμού. Κοινωνικές υποδομές, υγεία. Έχει 2 περιφερειακά ιατρία μόνο για το βαθμό περίθαλψη, στη Μύθινο που εξυπηρετεί τη Μύθινο και το Βαθιό με 2 γλυκού γιατρού, της Καμιάς που εξυπηρετεί της Καμιάς, της Κάνης Καμιάς, το Λεπέντινο, την Άγια με έναν ορατικό γιατρό. Στο νομό Λέσβου λειτουργούν συνολικά δηλαδή 31 περιφερειακά ιατρία, 4 κέντρα υγείας, Καλονής, Άδησας, Λωμαρίου, Πολυνίτου και το Γενικό Νοσοκομείο Βοστάνη και το ΕΚΑ. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το κέντρο υγείας Καλονής είναι αυτό το οποίο εξυπηρετεί την δημοτική ενότητα, είναι το πιο κοντινό κέντρο υγείας. Στην πρόνοια δεν υπάρχουν υποδομές πρόνοιας, ούτε και σταθμοί, ούτε στην εκπαίδευση. Έχουμε την επιλογή του οικισμού στο Λεπέντινο και Μύθινας και 2 δημόσια δημοτικά σχολεία Μύθινα και Σικαμιά. Πολιτιστικές υποδομές. Μουσεία. Η αρχαιολογική συλλογή Μύθινας εργαζόταν στο Δημαρχείο μέχρι το 1999, όταν μεταφέρθηκε στις αποθήκες του νέου αρχαιολογικού μουσείου Μυτιλήνης για να γίνει ανακαίνιση του Δημαρχείου. Δημοτική πινακοθήκη οικισμού Μύθινας, το Δημοτικό το Μουσείο Βαλέτα στην Άγενο, Λαογραφικό Μουσείο στη Σκαμιά, τη συλλογή τη Στρατή Μυρεβίλη και 5 επισκέψιμες κατοικίες στη Γιαννά Κουκράνη Ισταλιό, την Πυρτή, την Πανέζη. Βιβλιοθήκη, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Μύθινας και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σκαμιά. Πολιτιστική Σύλλογη. 8 πολιτιστικοί σύλλογοι υπάρχουν στην Δημοτική Ενότητα. Υπάρχει ο Τουριστικό Αγροβιοτεχνικό Συνδεσμό Γυναικών Μύθινας, Λέγκο του Στάζη και το Ρόδι και ο Φορέας Τουρισμού Μύθινας Μολύβους από επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και δημότητες. Αίθουσα εκδηλώσεων. Το Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο με 203 θέσεις. Στέγη Τεχνών Τρίφων, Συνεδριακός Χώρος του Ξενοδοχείου Δελφίνια 60 θέσεων, Συνεδριακός Χώρος του Ξενοδοχείου Σαράις 200 θέσεις. Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος. Φυσικό περιβάλλον της Δημοτικής Ενότητας. Περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με τη σύμβαση των αξιόλογων συστημάτων φυσικών τοπίων και υλικών προστατευόμενων περιοχών ή περιοχών που χρήζουν προστασία. διακρίνονται 2 γεωμορφολογικές ενότητες. Η βόρεια ζώνη του ορεινού όγκου που επέτυχε με εντονότερες κλίσεις και πλουσιότερη βλάστηση που συγκεντρώνεται με μεγαλύτερο ποσοστό των ελαιών. Η παιδινή ζώνη της περιοχής Μύθινας με ισχυρότερο ανάγκη στη δυτική πλευρά του Λεπέντινου. Υπόγειο υδατικό δυναμικό. Η περιοχή δεν παρουσιάζει σημαντικό υπόγειο υδατικό δυναμικό σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού λόγω του γεωργικού υποβάθρου της. Για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της περιοχής χρησιμοποιείται μικρός αριθμός πηγών. Θερμοπηγές. Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένη ζώνη γεωθερμίας η οποία εμφανίζεται με τις θερμοπηγές εκτελούς και αργέννη. Προστατευόμενες περιοχές. Έχει αρκετές. Έχει τη ζώνη ειδικής προστασίας του δικτύου Natura Βόρεια Ρέσβος για την ορνηθολογική της σπουδαιότητα. Το καταφύγιο άγριας ζωής Κάρς, το οποίο είναι υπό αναθεώρηση σχετικά με τα όρια της και κηρυγμένες αναδοσικές εκτάσεις. Θες να πάμε στο χάρτη, ναι. Περιοχή Natura η οποία περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη δημοτική ενότητα. Βλέπουμε εδώ ότι ένα κομματάκι μένει απ' έξω. Ένα κομματάκι στο Μόλυβο κοντά και στη Σκαμιά. Είναι αυτή η πράσινη γραφή η οποία τρέχει όλο το περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη δημοτική.
1991 για το επέτειο. Γι' αυτό είναι το καταφύγιο αύριο να είναι στο Κάζο που είπαμε πριν, και γι' αυτό είναι μια τεράστια περιοχή. Και εδώ και έχουμε ανοιχτά και του εκτό. Αλλά λοιπόν και εκεί με τρει μικρέ φράσει, οι οποίε έχουν κηρυχθεί εργαζοτέρε. Κατάσταση περιβάλλοντο. Η γενική κατάσταση περιβάλλοντο χαρακτηρίζεται πολύ καλά. Απασχολούν δύο θέματα. Το ένα είναι η διάθεση τη δόμηση γύρω από τον οικισμό μύθινα που αποτελεί με υποβάθμιση το τοπίο και τη φυσιολογία του οικισμού. Και δεύτερον, η υπερβόσκηση των οικοτόπων που υποβαθμίστηκε και απλήτα φυσικά οικοσυστήματα. Πολύ σοβαρό θέμα. Πολιτιστικό ιστορικό περιβάλλον τη δημοτική ενότητα. Έχουμε, βλέπετε εδώ, κηρυγμένη ζώνη αρχαιολογικού ελέγχου, έχουμε τη ζώνη β' προστασία στον Κάμπο και στην Ράγκα της Κάπια. Έχουμε πάρα πολύ πόλη, αλλά θα διαβάσουμε το πέρα. Η σημαντική παρουσία της Μύθνας σε όλες τις ιστορικές περιόδους άρχισε στην περιοχή πλήθους μνημείων όλων των εποχών σε μεγάλο βαθμό αξιοποιημένα, αλλά και με ευρύ πεδίο περαιτέρω αξιοποίησης αυτού του πολιτιστικού ιστορικού πλούτου. Κηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός εκτός της Μύθνας είναι και ο οικισμός της Καμιάς. Ορθοδοξική διάθεση της δημοτικής ενότητας, κρίσης γύρισης. Με το ανοιχτό πράσινο είναι οι θαμνώνες, χοντρικά, δεν είναι η ακρίβεια από τη στιγμή που δεν υπάρχει δασολόγιο. Κάποια βελοδάση, οι αλοκαλλιέργειες είναι εδώ κοντά στους κάμπους και εδώ, στη Σκανιά. Και εδώ είναι το σκότωτη. Αρκετές τιμιοστάσεις έχουμε αυτά τα κόκκινα μπαλάκια που έχουν γεμίσει όλη την περιοχή. Είναι διάφορες εγκαταστάσεις που υπάρχουν διάσοντες σε όλη τη δημοτική ενότητα. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που είναι εγκατελειμμένο. Περιοχές όπου υπήρχε καλλιέργεια και έχουν καταληφθεί. Και τώρα έχουν δάσοδο. Καλλιεργούμενες εκτάσεις πάλι ένα 20%, οι φωσκότοποι και οι βασικές εκτάσεις έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή 30% είναι φωσκότοποι και ένα 26% είναι βασικές εκτάσεις. Κατανομή χρησιμοποιούμενων βιολογικών εκτάσεων. Από τις βιολογικές εκτάσεις τι χρησιμοποιείται. Ένα 75% όπως βλέπουμε εδώ είναι μόνιμα λιμάνια και φωσκότοποι. Και ένα 24% ενδοδρότης καλλιέργειας, που μεταξύ αυτών είναι οι ελαιοκαλλιέργειες. Θεσμοθετημένες χρήσεις γης περιοχής με ειδικό πλαίσιο δόμησης στον εξουαστικό χώρο τώρα. Ποιες είναι οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης στον εξουαστικό χώρο? Τα αρχαιολογικές περιοχές, όπως δάση και δασικές εκτάσεις και δασικές περιοχές και αναδασικές εκτάσεις. Περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου είναι οι ζώνες ειδικής προστασίας της ορνηθοπαγίδας, οι ζωμόνιμοι καταφυγιών, οι ζωής, κάσεις, καστέλια, οι ειδικίδιους και ένας μικρός νησιωτικός υγρόνιμος, εκπομονή παραλίας και ίδια. Γεωργική γη αρτευόμενη με γεωμετριαρτικά έργα, θα τη δείτε εδώ στο χάρτη, είναι αυτό εδώ κοντά στη Μύθινα στον Κάμπο. Και υπάρχει και η λιμνοδεξαμενή, η οποία τροφοδοτεί, η λιμνοδεξαμενή τροφοδοτεί την αρνηγόμενη περιοχή. Η αιματική φυσική πόρη θερμοπηγές θερμανισμός, για θερμικά πεδία, όπου εκεί έχουμε
βεβαιωμένο γεωθετικό πεδίο της Αγιέλου. Θα το δούμε σε άλλο κάτι πιο κάτω. Είναι τα υδατορέματα, Αιγαίος και η παραλία. Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα στα βασικά δίκτυα οικοδομής. Αυτά. Είστε σύγχρονο, δεν τα βλέπετε. Όσον αφορά τα έργα άρδευσης που αναφερθήκαν και πριν, από την δημοδεξαμενή που κατασκευάστηκε το χωριό οικογένειας, αρδεύονται δύο κάμπια της συνέχεια της πέτρας. Πρόσφατα έχει προχωρήσει το έργο του Περιφέρεια για την κατασκευή ταχυδηληστηρίων για την υδροδότηση της ευρύτητης περιοχής Μύθινας και της ευρύτητης περιοχής Πέτρας από την δημοδεξαμενή. Βρίσκεται σε εξέλιξη να ξεκινήσει το έργο στο ΕΣΠΑ. Όσον αφορά την ίδρυψη, οι οικισμοί ιδρεύονται από πηγές και κάποιες γεωτρήσεις που βρίσκονται κυρίως ανάντι, στα βοριά, Άγινος, Πέτυνος, τα βλέπουμε από πάνω από τα νερά. Και όσον αφορά την αποχέτευση, η Μύθινα πρόσφατα απέκτησε τη μονάδα επεξεργασίας των ελλημάτων της, ώστε να μην χύνονται ανεξέλεγκτα στην πολιτική ή στην περιοχή θαλάσσια. Εκκρεμούν η αποχέτευση των λοιπόν οικισμών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσον αφορά τα δίκτυα τα ενεργειακά, σας λέγαμε ότι υπάρχουν κυριωμένες εδώ ένα γεωθερμικό πεδίο πιθανό και ένα επιβεβαιωμένο με την γραμμή αυτή. Δεν έχει κάτι άλλο, ούτε κάποιες μονάδες με το πρωτοβουλιακά άτομα να μιλήσει στην περιοχή. Κάποιες προσπάθειες έχουν μείνει σε αιτήσεις μέχρι τώρα. Όπου έχουμε τοπική γραφεία δημοτικής και τοπικής κοινότητας, έχουμε σε όλο
το Επέθυνο, την Άγια και τη Σκαμιά. Γυμνάσιο τώρα που σκάφω. Γυμνάσιο τώρα έχει στην Πέτρα. Δηλαδή ο Μόλυβος και ο Παθιός εξυπηρετούν από την Γυμνάσιο και Λύκειο στην Πέτρα. Δηλαδή σε μια γειτονική δημοτική ενότητα. Το ίδιο λοιπόν και τα χωριά Άγια και Επέθυνο, Σκαμιά και Σκάρα Σκαμιά και γύρω στο Καταμάλο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα όρια, μέσα στα πλαίσια αυτών των οικισμών δεν μπορούν να στηθούν αυτόνομες βιώσιμες μονάδες γυμνασίου Λυκείου παράλληλα που χρειάζεται μεγάλο αριθμό μαθητών και μεγάλες καταστάσεις. Αγροτικό ιατρείο τώρα όλοι έχουν μια φορά την εβδομάδα κλπ. Θεσμικό πλαίσιο δόμησης οικισμών, όλοι οι οικισμοί χτίζονται με τα γνωστά διατάγματα του 85 για τους όπως προποποιήθηκε το 2011 με το διάταγμα, τα διατάγματα σαν οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων και επιπλέον οι μη γυμνακείς καμιά έχουν ως οικισμοί παραδοσιακοί έχουν ειδικά διατάγματα δικά τους. Α, και στη Μύθινα, ναι, έχει πολεμική μελέτη, συγγνώμη. Όπου εδώ τώρα, ειδικά για τη Μύθινα, υπάρχουν κι άλλα δεδομένα. Υπάρχει το Γενικό Παραδομικό Σχέδιο του 1986, το οποίο έδειξε το όριο το οποίο είναι η Ματσέτα Ραμή. Η πόλη οριοθετείται με το Καρό, η περιοχή ως κατοικία και οι μόνες περιοχές εδώ που φαίνονται είναι οι περιοχές επέκτασης που προβλέπονταν από το Γενικό Παραδομικό. Επίσης, από το Γενικό Παραδομικό του 1986 προβλέπονταν ένας περιφερειακός δρόμος, αυτός εδώ, ένας περιφερειακός δρόμος πάνω από τον οικισμό με χώρους πρασίνου που διαχωρίζονταν από τον οικισμό με χώρο από τις περιοχές επέκτασης με χώρους πρασίνου και πολλές θέσεις χώρους κάθευσης. Επίσης προβλέπονταν Ξεκινώντας από το 1964,
όλους που χαρακτηρίστηκαν και καθορίστηκαν ειδικοί ως περιορισμοί δόμησης. Το 1986 έγινε το πολεοδομικό σχέδιο της Μύθινας. Το 1990 ολοκληρώνεται η πολεοδομική μελέτη. Το 1990 επίσης οριοθετείται η αρχαιολογική περιοχή Τάπια. Με ελάχιστο όριο κατάρτισης στα 20 στράτα και μπαίνουν αυστηροί περιορισμοί στη δόμηση. Το 1992 οριοθετείται η αρχαιολογική περιοχή Κάμπος, όπου ανά τέσσερα στρέμματα επιτρέπεται η κατασκευή κυραυλικών ισογείων οικειών μέγιστης κάλυψης 120 τετραγωνικών. Μία εικόνα του σημερινού οικισμού, όπου βλέπουμε το κάστρο και την περιοχή επέκτασης στα βορειοανατολικά. Δεν ξέρω τι. Όπως προλάβαινε από την πολεμική μελέτη, είναι η γραμμή της πολεμικής μελέτης, η οποία είναι σε αυτό το άνθρωπο. Αξιολόγηση, ολοκληρώσαμε το τομέα ανάλυση και περνάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο που είναι η αξιολόγηση των δεδομένων υπάρχουσης κατάστασης, τάσεων και κατευθύνσεων. Δηλαδή περνάμε στην αξιολόγηση, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα περάσουμε σε μια αξιολόγηση. Όπου αναπτυξιακές υποταξικές κατευθύνσεις, σύμφωνα με το περιφερειακό προταξικού σχεδιασμού, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες πρέπει να κατευθύνονται προς την ανάπτυξη της γεωργίας και κοινοτροφίας με παραγωγή πρότυπων προϊόντων ονομασίας προέλευσης και της επιδοτούμενης αγροπεριβαλλοντικής και βιολογικής γεωργίας και κοινοτροφίας, με στόχο τη διατήρηση του τοπίου μέσω διαδικασιών προσομοίωση παραδοσιακών μεθόδων που έχουν χάσει τη δυνατότητα να είναι βιώσιμε σε ορισμένε περιπτώσει. Την ανάπτυξη του τουρισμού με παράλληλη πρόσληψη διαφοροποιημένων μορφών του τουριστικού προτύπου, συνεργασία με τον τομέα τη γεωργία και κοινοτροφία και αξιοποίηση τη πολιτιστική υποδομή και τη παράλληλη προστασία τη. Τη λήψη και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την επίτηρηση των συντρόφων τη ζωή, τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή και τη διαφύλαξη του εξωτερικού που αποτελεί το σημαντικότερο πρώτο των νησιών. Την οριοθέτηση και προστασία των ζωνών υψηλής προστασίας με παράλληλη ανάλυση χωρικών δράσεων για την προστασία και ανάπτυξη του ενιαίου χαρακτήρα του φυσικού και πολιτιστικού χώρου. Την πλήρη κατατοπίση της παραγωγής όλων των καταναλωτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων. Αυτές είναι οι ανατολικές και προταξικές κατευθύνσεις που έχουν μπει από το περιφερειακό σχέδιο το 2003. Το οποίο βρίσκεται υπό αναφορά. Αξιολόγηση ενδογενών αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Δύο είναι οι τομείς που αποτελούν τους κύριους μοχλούς της οικονομίας στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεθμήτρια. Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας του τουρισμού παρουσίασε ανάπτυξη, ενώ οι άλλοι τομείς εμφανίζουν υστέρηση. Κύρια αίτια αυτής της υστέρησης είναι το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και η όρη του ανταγωνισμού οι εκτέθετες παρεμβάσεις της οργανωμένης πολιτείας για να διαρθρώσει και εξυγχρονισμό της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, η αδυναμία του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη εξυγχρονιστικών πρωτοβολιών. Τουρισμός. Το θέμα της φέρουσας ικανότητας του οικισμού της Μύθινας στον τουρισμό πρέπει να εξεταστεί με σοβαρότητα. Η φέρουσα ικανότητα είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισμός χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού, οικονομικού, κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και μια αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών. Αν οι τουριστικοί πόροι της Δημοτικής Ενότητας και δυνατότητες αξιοποίησης τους, το υιοθερμικό ή αιματικό πεδίο της Εφταρούς και η εκπαιδευτική αξιοποίηση του με επενδύσει στο θερμαλιστικό τουρισμό. Η περιοχή Στράτης Καμιάς, με δυτική αυτή Κάλια, παραδοσιακό τουρισμό Καμιά, ως μια δεύτερη περιοχή τουριστικής ανάπτυξης που θα βρίσκεται σε σχέση επικοινωνίας και ανταλλαγής με το μόνιμο. Διάφορες μορφές ανατολικού τουρισμού, όπως περιπατητικές διαδρομές στα παραδοσιακά μονοπάτια, εργατικές διαδρομές κλπ. Πρωτογενής τομέας. Μιλήσαμε για τον τουρισμό, τώρα πάμε στο πρωτογενή τομέα παραγωγή.
σε επίπεδο νησιού και βοηθική ενότητα, αλλά δικαιούται από τα άξιο του εισοδήματο από τον κλάδο, είναι η επιτόπια τη εργασία του προϊόντος μέχρι το στάδιο τη υποποίηση. Την οτροφία. Το ζήτημα τη υπερβόσκηση των δημοτόπων και τη μεγάλη αύξηση τη χρήση ζωοτροφών μαζί με τι χαμηλέ τιμέ δάνατο κρέατο στην αγορά είναι τα κυρία τα προβλήματα στην οτροφία στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ανάγκη για ήπια πρόσφατα, διαχείριση και προστασία των δημοτόπων, οι οποίοι είναι κατά το 2 τρίτο δημοτική, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. Αξιολόγηση χωροταξικών δεδομένων. Ηθιστικό δίκτυο. Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης αναδείχθηκαν πιέσεις για ανέγκυση κυρίως β' κατοικίας και καταλημάτων στον οικισμό της Λίδης και της ευρύτερης περιοχής. Είναι γεγονός ότι ο ορισμένος οικισμός χαρακτηρίζεται από ορισμένους, σύμφωνα και με τα προγραμματικά μεγέθη του Γενικού Προορισμού του 86. Δηλαδή, ο πληθυσμό τον οποίο προβλέπει το Γενικό Προορισμικό του 86 τον έχει ξεπεράσει ήδη ο μόνιμος. Είναι εμφανής και η διάχυση της δόμησης στην εγγύηση εκτός σχεδίου περιοχή. Εκτεταμένα φαινόμενα αυθαίρετη δόμηση στην περιοχή, τη δημοτική ενότητα δεν παρατηρούνται. Σε όλου του άλλου οικισμού, πλήθη υπάρχει πλεόνασμα κατοικιών σε σχέση με το διαβίωμα σε ευχαριστώ το από την οικογένειά. Επίση υπάρχουν αρκετέ αξιοποιητέ πολεμικά εκτάσει στην περίοδο των συνεκτικών τμήματων και εντό των όριων των οικισμών. Ο μόνο οικισμό που τώρα έχουν σχεδόν σε επαφή με το συνεκτικό παραδοσιακό τμήμα και δεν είναι τώρα η επέκταση τη δόμηση. Της δόμησης εντός των εξεταμένων ορίων είναι ο παραδοσιακός κυκλός της Καμιάς. Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης της δημοτικής ενότητας. Να τα θυμόμαστε κι αυτά. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία παίρνουν πολύ βασικό ρόλο για οτιδήποτε προσπαθήσουμε να κάνουμε. Είναι η περιοχή Natura, η οποία φόρια λαϊκός, η οποία καταλαβαίνει το 83% της δημοτικής ενότητας. Το καταφύγιο της άγριας ζωής, κάσκα, στέλια, άγριο Δημήτριος, οι δάσεις που είναι καταλημένων καλλιεργειών λόγω εγκατάλειψης των καλλιεργειών σε συνδυασμό με την υποβόσκηση ή την απουσία βόσκησης και διαβροντικά φαινόμενα λόγω υπερβόσκησης στον ορεινό όγκο του Λεπέτρου. Περνάμε στο κεφάλαιο 6 που είναι προκαταρκτική πρόταση. Εδώ παρεμβάνουμε κάποια στοιχεία έτσι, για να βοηθήσουν και αυτά στο να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα για την πρόταση. Αναπόφευκτος από παράγοντες στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πρότασης είναι η εκτίμηση της οικονομικής συγκυρίας και της εξέλιξης του οικονομικού συστήματος, το οποίο στις μέρες μας κάθε άλλο παρά σταθεροποιημένο εμφανίζεται. Κύριες συνέπειες της συγκυρίας μπορούν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή εξέλιξη της περιοχής μελέτης. Είναι θα αυξηθεί η αύξηση εργασίας εκτομής που στην πρόκριση εποχή είναι αναπαξιωμένη ως λιγότερο προσοδοφόρη. Βλέπετε αγροτική παραγωγή. Η οικονομία θα στραφεί στην παραγωγή προϊόντων που συνδέονται άμεσα με τις στοιχειώδεις βιωτικές ανάγκες όπως τα τρόφιμα. Ο μέχρι πρόσφατα υπερκινημένος κράτος των τεχνικών έργων της επιτροπής, το τουριστικό ρεύμα μπορεί να ενισχυθεί αν η ύφεση δεν πλήξει τις βασικές φορές προέλευσης των επισκεπτών. Εδώ κάνουμε κάποια προγραμματικά μεγέθη τα οποία απαιτούνται για να προχωρήσουμε στις προτάσεις. Κάνουμε μια αναγωγή σε προγραμματικά μεγέθη για το 2000 σημειακά μεγέθη για το 2025 και εκτιμούμε ένα σύνολο στη δημοτική ενότητα 2.760 άτομα μόνοι που κάνει. Αυτό είναι μία παραδοχή. Βασικά στοιχεία σενάριο περιλήψη τη δημοτική ενότητα. Σενάριο ήπια παρέμβαση. Πρώτο. Σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη. Οικισμό μήνυμα και άμεσο περιβάλλον. Ανάσχεση τη πορεία αλλήλωση τη φυσιογνωμία του οικισμού και του άμεσου περιβάλλοντο με κάποιου συγκεκριμένου περιορισμού με εκτό σχεδιοδόμηση σε περιοχέ που έπαρκε λογική χώρη, βάση, εμπορευτικά δίκαια και δημιουργία απέκτου
αναψυχίες ανταλλούς πρόθεση της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αναψυχίες, βιοκέντροθεραπευτικού τουρισμού, θαλασσοθεραπείας και ενδιαφερονθεραπείας κτλ. Δημιουργία ζώνης τουρισμού αναψυχής και στην νότια περιοχή της Μύκνος, τμήμα από δημοτική αναμεταπέτρεψη έως ξενοδοχεία Δελφίνια, με την απαραίτητη προστασία της περιοχής από την οποία προσφέρεται η πρώτη εικόνα του γραφικού οικισμού. Αναθεώρηση της κοινωνικής μελέτης του οικισμού Μύκνος με τους εξής στόχους: να διατηρηθεί το ερμοδομικό του παραδοσιακού οικισμού όσο έχει και να έρθουν οι ανατροπές. Οι ανατροπές και οι ανατροπές, που επιβάλλει το ισχύο ερμοδομικό της κοινωνικής του 90. Ο οικισμός δεν πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, ιδίως στην άκρηστη και άνθρωπη περιοχή προσφορά του περιφερειακού δρόμου στο Τάσο. Ολοκλήρωση του βόρειου περιφερειακού δρόμου πέρα από το Τάσο μέχρι και κοντά στο λιμάνι. Κατασκευή χώρων στάθμισης στη διαδρομή του μέχρι το λιμάνι, όπως περίπου προτείνεται το αρπαλαιό του Σουρ. Είναι ο περιφερειακός δρόμος που πρέπει να δούμε τώρα και θα τα δούμε αυτά και σε χάρτη. Πολεοδόμηση του βαφιού για την δημιουργία οικοπαίδων και τον απαραίτητο κοινό στον χώρο μας να λειτουργήσει ως υποδοχεία φινών κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του κοινού Μύκνας. Θεωρώντας εδώ λοιπόν ότι ο Μόλυβος είναι σχετικά κορεσμένος και δεν έχει πολλές δυνατότητες επέκτασης, προτείνουμε σαν έναν άλλο χώρο το βαφιό που είναι κοντά και έχει αρκετά άγνωστα εκείνα ως υποδοχεία ορισμένων κατοίκων είτε μόνιμων είτε ως δεύτερη κατοικία. Ανάδειξη της προβυζαντινής Μύκνας, ανασκαφή και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, κυρίως Δάξια, και δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου για την έκθεση των αρχαιολογικών εγκλημάτων της περιοχής, το κτίριο της παλιάς συμφορίας κοντά στον προτινόμενο περιφερειακό δρόμο. Παραδοσιακός οικισμός Καμιάς, αυτό που ήταν για την Μύκνα, για τη Καμιά. Διαφύλαξη της εξοικονομίας του παραδοσιακού οικισμού και του περιβάλλοντός του. Κίνητρο για τη συντήρηση παραδοσιακού κτιρίου. Ανάπλαση του οικισμού με ενίσχυση από τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αποκατάσταση του κτίριου στα πλανή του νέου περιφερειακού δρόμου στα νότια του οικισμού. Δημιουργία αστικών περιπατητικών διαδρομών ορεινία με τον οικισμό για τον μη αξιοθέατο. Σκάλα Καμιά. Κατασκευή παρακαλτήριου δρόμου που θα συνδέει το δρόμο Καμιά Σκάλα με τον παραλιακό δρόμο τη Σκάλα Καμιά και στο Μόλυβο. Επέκταση του οικισμού προ την νοτιοδυτική πολεοδομική πλευρά και πολεοδομική μελέτη ώστε να απελευθερωθεί ο χώρο του λιμενίσκου από τα οχήματα και να δημιουργηθούν χώροι στάθμευση και άλλοι κοινότητε στη χώρα με στόχο τη δυνατότητα υποδοχής περισσότερων επισκεπτών. Δημιουργία ζώνης τουρισμού αναψυχής γύρω από τον οικισμό έως και την Γάλλια, με ταυτόχρονη προστασία του τοπίου μικροσκήματος της περιοχής. Στο σύνολο της δημοτικής ενότητας και το όρος επέκτητος, διατήρηση, εμπλουτισμός, προβολή και πρόθεση της χρήσης των μονοπατιών της περιοχής για περιπατητικές διαδρομές και παραδείξεις της φύσης των επέκτητων. Σύνδεση αυτών με τουριστική Μύκνα και Πέτρα. Αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Εφέτριου και των 10 ημιωρινών οικισμών που βρίσκονται περιφερειακά του βουνού, περίπου στο ίδιο υψόμετρο, οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Άγιος, Καμιά κλπ. Και των νοτίων πλητείων, Κάβη, Πελόγια, Ψιλοπέτρων κλπ. Για τουρισμό φύσης. Οργανώνοντας δίκτυο των ζωπορικών διαδρομών που ενώνουν τους τουρισμούς μεταξύ τους και με τις κορυφές και τα αξιόλογα σημεία του όρους Ερτέτινος, δίκτυο διαδρομών που οδηγά τον Ασπάτου, δίκτυο διαδρομών που οδηγά τον Mountain Bike, διαδρομές και υποζύγια. Στον πρωτογενή τομέα. Προώθηση με κίνητρα της τυποποίησης του ΕΡΙΟΡΑΜ και διεκδίκηση της Ραγίδας ΠΟΠ. Αυτό ισχύει παντού. Για όλη τη γράφη βέβαια, αλλά εμείς θα το λέμε συνέχεια. Σωστή διαχείριση των οστοτόπων για αποφυγή της υποβάθμισής τους. Τεχνικές υποδομές. Οδοποία. Δημιουργία περιπατητικού δρόμου με παράλληλη δημιουργία μόνο στάθμισης πάνω κοντά στον δρόμο. Δίκτυο πεζοδρόμου στο εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς και στο εσωτερικό δρόμο και στο λιμάνι. Για την ίδια, ναι, εννοείται. Νέος δρόμος σύνδεσης των οικισμών Μύκνας και Σκάλας Καμιάς με χάραξη σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή, ώστε να δοθεί δυνατότητα αξιοποίησης της ακτής. Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στο βαθιό για να γίνουν προσβάσιμα σχεδόν όλα τα σημεία του οικισμού, βελτίωση ταυτότητα των βασικών αγροτικών δρόμων και στη Συγκαμιά δημιουργία μικρό χώρο στάθμισης περιφερειακά του οικισμού. Εφόσον δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να βρούμε το τόπο μέσα. Λιμενικά έργα.
πλατείες της ιστορικότητας του ελληνικού καταφυγείου σκάλας καμιάς με επάθυνση στην περιοχή και της προέκτασης του Βόλου, θεσμοθέτησε τύχη σε σόβαρο δακότητας σκεπτών στο βόρειο άκρο του νησιού και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Πέτρας, το οποίο μπορεί να γίνει κατάλληλο και για υποδοχή ιστιοπροϊκών σκαφών. Ο οποίος δεν έλαβε να μιλάει την Πέτρα, αλλά τέλος πάντων το βάζουμε σαν προβληματισμό. Έργα ίδρυψης αποχέτευσης άγνωσης. Ολοκλήρωση των έργων ίδρυψης αποχέτευσης εργασίας και διάθεσης κλιμάτων των τοπικών κοινοτήτων Αγίων Λεπέδων και της Καμιάς προτείνεται να εξεταστεί κατασκευή μιας εξυγχρονισμό των παλαιών αρνητικών δικτύων της αγροτικής περιφέρειας του Λεπέδινου Αγίας και Βαφλού, αντιδημιουργική προστασία του οικισμού Λεπέδινος, πιθανώς και τη δημιουργία μικρού δρόμου πρόσβασης στη δυτική πλευρά του οικισμού κατάντου και επαρχιακού δρόμου. Προστασία περιβάλλοντος. Για την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπονται σύμφωνα με τον νόμο αντιπηρέαστη από την προφορία για να αναπτυχθεί με όποιο τρόπο θέλει.
Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.